Το γόνατο είναι η άρθρωση στο ανθρώπινο σώμα που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Γι' αυτό και παρουσιάζει τις περισσότερες φθορές και πολλές φορές και από νεαρή ηλικία. Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις δυνατότητες επανόρθωσης των βλαβών που παρουσιάζονται στην άρθρωση του γόνατος με τον κύριο Νικόλα Ροίδη, ορθοπαιδικό χειρουργό. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Ροίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι τα γόνατα σε όλους τους ανθρώπους κάποια στιγμή θα πονέσουν. Σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Άλλοι θα μπορέσουν να το διορθώσουν, άλλοι όχι. Εδώ λοιπόν θέλουμε λίγο να ενημερώσουμε το κοινό. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ακριβώς. Για τον πόνο στο γόνατο, όταν αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, τι κάνει. Σπέβδει στο γιατρό του, από εκεί πέρα ποια είναι η πορεία. Αλλά λοιπόν, όταν μιλάμε ένα πόνο στο γόνατο σε έναν παιδί 19 χρόνων σε έναν αθλητή, τότε μιλάμε προφανώς για μια αθλητική κάκωση, κάποια μικρή ρήξη μηνίσκου ή οποιοδήποτε άλλη βλάβη στο γόνατό του. Όταν συζητάμε για τον μεσήλικα, άνδρα ή γυναίκα της ηλικίας των 45-50 χρόνων, τότε μπορεί να είναι και κάποια αθλητικού τύπου κάκωση ή να είναι κάποια πρώιμο στάδιο του αρθρίτιδας. Όταν μιλάμε όμως για έναν άνθρωπο 65-70 χρονών, τότε εκεί επιβάλλεται να ψάξουμε και να διερευνήσουμε την πιθανότητα του οστεοαρθρίτιδες, διότι το ποσοστό που υπάρχει οστεοαρθρίτιδες στο γενικό πληθυσμό είναι κοντά στο 10% σε αυτές τις ηλικίες. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ή και άλλες εκφυλιστικές παθήσεις κτλ. Ακριβώς. Η πρώτη προσέγγιση, φαντάζομαι, είναι συντηρητική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να φύγει ο πόνος ή οτιδήποτε υπάρχει. Η πρώτη προσέγγιση είναι να κάνουμε μια κλινική εξέταση, να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αφού λοιπόν κάνουμε μια κλινική εξέταση και προσανατολιστούμε σε 2-3 πιο πιθανές διαγνώσεις, από εκεί πέρα θα κάνουμε τον απεικονιστικό μας έλεγχο, μια πιθανή ακτινογραφία, μια μαγνητική τομογραφία, η οποία θα μας δώσει εκείνα τα στοιχεία και εκείνα τα δεδομένα, έτσι ώστε να τεκμηριώσουμε και να ξέρουμε ποια είναι η διάγνωση. Το πλέον σημαντικό πράγμα είναι να τεκμηριωθεί η διάγνωση, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Άρα από εκεί και πέρα μετά θα δώσουμε την κατάλληλη αγωγή. Πρώτα οπωσδήποτε θα φτάσουμε στη συντηρητική αγωγή. Η συντηρητική αγωγή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι με φάρμακα, δηλαδή χωρίς χειρουργείο, με διάφορους τρόπους θεραπείων. Φυσικοθεραπεία, ασκήσεις, ενδυνάμωση, πιθανές διάφορες εγχύσεις, βλαστοκυτάρων, όπως λέμε, σε μεγαλύτερες ηλικίες για τους νεοθέτες. Θα πούμε πολλά πράγματα συνέχεια, ή υλεωρονικό οξέως. Και αν δούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν μας δίνουν κάποια λύση και είμαστε σε μια αντίστοιχη ηλικία, μιλάμε για ηλικίες πάνω από τα 60-65 χρονών, τότε από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε για κάποιο είδους χειρουργικής επέμβασης με τη λογική της αρθροπλαστικής κυριότερα. Για την επέμβαση που λέτε, η νοοτροπία που επικρατούσε μέχρι τώρα ήταν η καθυστέρηση της επέμβασης. Σωστό. Ισχύει αυτή η νοοτροπία πια? Αυτό, η σύγχρονη νοοτροπία είναι τελείως διαφορετική. Η σύγχρονη νοοτροπία έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής. Πρέπει ο κόσμος να εστιάσει στην ποιότητα της ζωής. Δεν έχει καμία σημασία αν είμαστε 60, 65, 70 ή 90 χρονών ή παράδειγμα σε πιο μικρές ηλικίες. Όταν η ποιότητα της ζωής μας λόγω του προβλήματος αυτού που έχουμε με την οστεοαρθρίτιδα δεν είναι καλή, τότε πρέπει να αναζητήσουμε την ιατρική συμβουλή και πιθανότητα να οδηγηθούμε σε κάποια χειρουργική επέμβαση. Δεν είναι σωστό να λέμε σε έναν άνθρωπο περίμενε και περίμενε και περίμενε και περίμενε. Διότι, αν παράδειγμα υπάρχει ένα πρόβλημα στην ηλικία των 55-60 χρονών, τότε καταλαβαίνετε ότι αν του πούμε ότι πρέπει να χειρουργηθεί στα 65, θα είναι πολύ πιο επιβαρημένη, η δουλειά του χειρουργού θα είναι αρκετά πιο δύσκολη και εννοείται δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η κατάσταση η βιολογική μας μετά από 10 χρόνια. Άρα λοιπόν, για τον κάθε μέσο ασθενή, είναι πολύ σωστό να χειρουργηθεί σε μια πιο νέα ηλικία, το οποίο μπορεί να αντέξει ένα χειρουργείο με πολύ μεγαλύτερη άνεση, για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σαφέστατα, με τις νεότερες τεχνικές που έχουμε, με το fast track surgery που λέμε, ή με αυτή τη λογική που λέμε το outpatient surgery, με μια μονοήμερη νοσηλεία, ένας ασθενής των 65 χρόνων μπορεί να κάνει το χειρουργείο του πολύ εύκολα, να έρθει στο νοσοκομείο μας μόνο για μια μέρα, την άλλη μέρα να περπατάει, το οποίο να το αφήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είναι μια επέμβαση η οποία είναι πάρα πολύ εύκολα ανεκτή και θα του δώσει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής για τα επόμενα χρόνια της ζωής. Άλλωστε, πλέον τα μοσχεύματα είναι τελείως άλλης λογικής και δεν έχει και νόημα η προηγούμενη συμβουλή που αναφέραμε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος που θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σύγχρονη τεχνική. Ακριβώς. Πέρα τι είναι και αν υπάρχουν και άλλες τεχνικές που έρχονται πλέον να είναι πιο σύγχρονες και έρχονται να την αντικαταστήσουν. Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το χειρουργείο μας είναι ένα. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος. Δεν είναι ότι επειδή θα το κάνουμε με εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος ή με οποιαδήποτε άλλη τεχνική ή με οποιαδήποτε ρομποτική κάτι αλλάζει. Δεν είναι. Το χειρουργείο μας είναι ένα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτά είναι τα τεχνολογικά καλούδια που μας δίνει η σύγχρονη εποχή μας, έτσι ώστε να κάνει την ζωή του χειρουργείου πιο εύκολη. Ας πούμε λοιπόν και την ποιότητα που παίρνει ο ασθενής από την επέμβαση ακόμα καλύτερα. Θεωρητικά και πιθανόν να είναι έτσι τα πράγματα, όλες αυτές τις τεχνικές μπορεί να μας δώσουν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις τεχνολογίες? Γιατί ανησυχούμε αν τελικά μας θα τοποθετηθούν σωστά. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε σε ακρίβεια μιας μοίρας να τοποθετηθούν τα υλικά μας σωστά. Γιατί αυτό προϋποθέτει μια μακροβιωσιμότητα της άρθρωσης και ένα καλό μεταχειρητικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές. Ιδιαίτερα στο γόνατο, μία τεχνική είναι η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος. Η
άλλη είναι το σύστημα, τα συστήματα πλοήγησης που λέμε, τα οποία μπορεί να είναι πιο ογκώδη, πιο μεγάλα, ή να είναι πταφορητά σύγχρονα συστήματα πλοήγησης, και από εκεί πέρα είναι και η ρομποτική χειρουργική που χρησιμοποιούνται. Οι εξωτερικευμένοι άνθρωποι, και εγώ να δώσω σε ένα λεπτό να πω ότι γίνεται ένας έλεγχος με κάποιες εξωτερικές τομογραφίες στην περιοχή της Λεκάνης, στο Ισχύο, λοιπόν, στο γόνατο και στην Ποδοκλιμική. Αυτά τα στοιχεία τα στέλνουμε σε ένα ειδικό εργαστήριο στο Βέλγιο και μας παράγουν ένα χειρουργικό πλάνο. Αυτό το χειρουργικό πλάνο μας στέλνεται σε εμάς τους χειρουργούς, το τροποποιούμε αν θέλουμε ή όχι, και δημιουργούνται κάποια ειδικά εργαλεία εξατομικευμένα στον συγκεκριμένο άνθρωπο, τα οποία στο χειρουργείο μας βοηθάνε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όμως, πολλές φορές τελικά αυτά δεν είναι απαραίτητα ότι θα μας βοηθήσουν να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Σε ένα ποσοστό 17% στην σύγχρονη βιβλιογραφία, ξεκινάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τελικά, κάτι μας πάει λάθος στο χειρουργείο και τελικά κάνουμε μια κλασική αρθροπλαστική γόνατος. Και αυτό... Εδώ, συγγνώμη, θέλω να σας διακόψω. Αυτό που λέτε, δηλαδή, ότι βλέπω στο χειρουργείο τα νέα μου δεδομένα και αλλάζω πλάνο, σημαίνει ότι πρέπει ο χειρουργός να έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Πρέπει να, και να ξέρει και όλες τις μεθόδους. Πάντοτε λέω, οπωσδήποτε πρέπει να ξέρει να έχει την εμπειρία από όλες τις χειρουργικές μεθόδους, αλλά πάντοτε λέω το προσωπικό μου τρίπτυχο. Το προσωπικό μου τρίπτυχο έχει πρώτα την μεγάλη χειρουργική εμπειρία, δεύτερον τη γνώση και από και πέρα την χειρουργική εμπειρία χρόνων, έτσι ώστε να κάνει ο χειρουργός μας να ξέρουμε ότι είναι έμπειρος σε πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργείων, έτσι ώστε να μας δώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Όλες αυτές τις τεχνολογίες είναι εξαιρετικές, αλλά ανά πάσα στιγμή πρέπει ο χειρουργός να ελέγχει και να τις προσαρμόζει. Και να τις προσαρμόζει στα δεδομένα του χειρουργείου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ξεκινήσαμε με αυτό επειδή λέει το κομπιούτερ αυτό είναι σωστό. Ο χειρουργός μας πρέπει να είναι πολύ έμπειρος, έτσι ώστε να κρίνει αν όντως αυτά μας. Τα στοιχεία, όλες αυτές τις σύγχρονες μεθόδους μας λένε πάντως σωστά. Γιατί χειρουργείται περιπτώσεις ανθρώπους και όχι τις αξονικές. Ακριβώς. Το πρώτο και πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η χειρουργική εμπειρία. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά που αναφέρατε για πλοήγηση μας θυμίζουν λίγο NASA και μας ακούγονται λίγο διαστημικά. Έχετε στα χέρια σας πολύ σημαντικά εργαλεία και θα θέλαμε να δώσουμε αυτή την ενημέρωση σήμερα. Ακριβώς. Η ενημέρωση αυτή είναι ότι τα σύγχρονα, όπως σας είπα ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνικές. Οι σύγχρονες τεχνικές σε τρεις κατηγορίες να τις κάνουμε είναι εξατομικευμένη ανθρωπιστική γόνατος, η πλοήγηση και η ρομποτική χειρουργική. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η πλοήγηση μέσα στο χειρουργείο. Δεν μου αρέσει να χάνω χρόνο γιατί καταλαβαίνετε ότι με την εξατομικευμένη ανθρωπιστική γόνατος πρέπει ο ασθενής να πληρώσει κάποιο κόστος παραπάνω, να γίνουν όλες αυτές οι εξετάσεις και να περιμένουμε και 20 μέρες περίπου να γίνουν αυτοί οδηγοί να μας έρθουν από το εξωτερικό για να κάνουμε το χειρουργείο μας. Όλα αυτά τα στοιχεία εμένα μου αρέσει να τα ζω μέσα στο χειρουργείο. Μου αρέσει να ρυθμίζω τις παραμέτρους του χειρουργείου μου ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν προσωπικά στα χέρια μου δουλεύουν πάρα πολύ καλά τα σύγχρονα συστήματα πλοήγησης. Μου αρέσουν ιδιαίτερα τα φορητά συστήματα πλοήγησης γιατί μου δίνουν αυτή την ευελιξία μέσα στο χειρουργείο. Να αντιμετωπίζω όλα τα προβλήματά μου και να τα λύνω κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Άρα λοιπόν η διαχειρητική λύση του προβλήματος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Αυτά λοιπόν τα σύγχρονα συστήματα πλοήγησης μας βοηθάνε γιατί τα προσαρμόζουμε πάνω στα εργαλεία μας και μας δίνουν μια εξαιρετική ακρίβεια τοποθέτηση των υλικών μας. Με ιδιαίτερη ακρίβεια. Εδώ να πούμε ότι έχετε φέρει πρόσφατα μια πολύ σύγχρονη, αυτή τη σύγχρονη μέθοδο που μας περιγράφετε, την έχετε φέρει στην Ελλάδα. Το καλύτερο σύστημα από αυτά τα σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και μιλάμε πάντοτε για τα φορητά συστήματα πλοήγησης είναι η συσκευή που λέγεται Knee Align 2, η οποία έχει αναπτυχθεί στο Hospital for Special Surgery στη Νέα Υόρκη. Σε αυτό το νοσοκομείο, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό το νοσοκομείο θεωρείται, αν όχι το πρώτο, μεταξύ των πρώτων σε όλο τον κόσμο στην αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών προβλημάτων. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή φέρνουμε μια τεχνολογία αυτού του επίπεδου, είναι πάρα πολύ θετικό για το νοσοκομείο το δικό μας και για την Αθήνα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα και να χρησιμοποιείται και να έχει κανείς την αίσθηση ότι όπως θα κάνει το χειρουργείο του στη Νέα Υόρκη, θα μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή και στην Αθήνα. Αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας από την νέα χρονιά, από 1η-1η, και μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε κάποια άλλα τέτοια φορητά συστήματα πλοήγησης, τα οποία είναι και αυτά εξαιρετικά. Συνδυάζονται με κάποια εμφυτεύματα τα οποία είναι σύγχρονης τεχνολογίας και οι ασθενείς μας με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε να τους νοσηλεύουμε μόνο για μία μέρα. Δηλαδή έρχονται τη μία μέρα το πρωί, στις 8 η ώρα, κάνουν το χειρουργείο τους και την άλλη μέρα το μεσημέρι είναι στο σπίτι τους και περπατούν άμεσα με. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης. Πάνε σπίτι τους, αλλά περπατάνε κιόλας. Καλά. Άνετα. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η βελτίωση των τεχνικών των ορθοπαιδικών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η σύγχρονη ορθοπαιδική επιστήμη. Είναι μαζί με εμάς, βελτιώνονται και οι ανεσυλλόγοι συνεργάτες μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης, όπου σε συνεργασία με ένα εξειδικευμένο πολύ καλό ανεσυλλόγο μπορεί να έχεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με την κυρία Κορέ, η οποία είναι εξειδικευμένη ανεσυλλόγος πάνω σε αυτά τα συστήματα ταχείας αποκατάστασης και με αυτές τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε και τα πρωτόκολλα αυτά, έχουμε την τύχη οι ασθενείς μας σε πολύ μεγάλο ποσοστό να
περπατούν αμέσως από πρώτο κάποιες ώρες μετά το χειρουργείο και την άλλη μέρα να φεύγουν στο σπίτι τους χωρίς να έχουν μείζωνα προβλήματα. Και αυτό είναι σχετικά, είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα ότι και κινούνται γρήγορα και δεν υπάρχει πόνος μετά το χειρουργείο. Μπορούν να κινηθούν, μπορούν να περπατήσουν, αλλά δεν πονάνε κιόλας. Να το τονίσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο που πονάει και θέλει ακριβώς να κάνει ένα χειρουργείο. Ο στόχος λοιπόν στο χειρουργείο αυτό είναι να μειώσουμε όσο δυνατό το μεταχειρητικό πόνο. Γιατί παλαιότερα ο μεταχειρητικός πόνος ήταν το έντονο πρόβλημα. Ο ασθενής μας λοιπόν όταν έρθει και χειρουργηθεί και αμέσως από 2 ώρες από το χειρουργείο τον σηκώσουμε και περπατήσει, ενθουσιάζεται. Όταν την άλλη μέρα ξυπνά και δεν έχει κανένα πόνο και του λες ότι μπορείς να πας στο σπίτι, δεν το πιστεύει ότι πραγματικά είναι κάτι τέτοιο δυνατό. Όταν ήταν ένα χειρουργείο το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν θα ξεχάσω ή μάλλον καλό να αναφέρω τον τελευταίο ασθενή που έχω κάνει. Είχε χειρουργηθεί σε ένα μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών. Είχε μείνει στο νοσοκομείο 8 μέρες για να κάνει το χειρουργείο του. Έκανε το χειρουργείο του. Άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα και καλά μετά από 2 μήνες από τη χειρουργική επέμβαση και είχε καταναλώσει πολύ μεγάλο ποσοστό αναλυτικών φαρμάκων. Δεν μπορούσε να πιστέψει ο ίδιος πως δεν πόνεσε καθόλου, δεν είχε κάποιο πρόβλημα και την αμέσως επόμενη μέρα πήγε στο σπίτι. Τεχνολογίες αιχμής που δίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Επειδή έχουμε αναφέρει κλινικές του εξωτερικού, μεθόδους του εξωτερικού, τις φέραμε εδώ, είναι διαθέσιμες, είναι πολύ προηγμένες, δεν τις ξέρει ο κόσμος, θα νομίζει κανείς ότι προσπαθώντας μάλλον να έρθει στο νοσοκομείο να κάνει αυτή τη μέθοδο, μπορεί να χρειαστεί να ξοδέψει ένα πολύ σοβαρό ποσό. Περιουσία. Όχι, δεν είναι έτσι. Να ξέρουμε λοιπόν τι είναι αυτό που φέραμε το know-how. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ προσιτό κόστος για το μέσο Έλληνα. Δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό. Επίσης, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι τελείως διαφορετικό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το οποιοδήποτε σύστημα υγείας. Όταν έχεις μια νοσηλεία 5 ημερών, αυξάνει το κόστος. Άρα λοιπόν, γλιτώνουμε χρήματα και από τη μονοήμερη νοσηλεία των ασθενών μας. Άρα λοιπόν, το κόστος που θα πήρε ο ασθενής να μείνει στο νοσοκομείο 4 μέρες, αμέσως τα χρήματα αυτά μπορεί να τα δώσει το ποσό αυτό για να πάει για τη χρησιμοποίηση. Και να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν με ένα πολύ μέσο κόστος δεν υπάρχει και εξάλλου ένα ποσοστό από αυτό καλύπτεται και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από τον ΕΟΠΗ. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι απογραφτικό για το μέσο Έλληνα. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Έχουμε ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, αποκατάσταση άμεση στο γόνατο, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, καλή ποιότητα ζωής για τον ασθενή, χωρίς πόνο μεταχειρητικό και με ένα κόστος εφικτό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και με αυτές τις νέες τεχνολογίες προσπαθούμε να έχουμε ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών μας και ακρίβεια στην εξισορρόπηση των μαλακών μορίων, όπως λέμε στην ολική λαχοπαιστική γόνατος, έτσι ώστε να μας δώσει ένα πολύ καλά λειτουργόν γόνατο. Γιατί το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η κινηματική του γόνατος. Πρέπει να εστιάσουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Αν λοιπόν επαναφέρουμε την σωστή κινηματική του γόνατος, τότε είμαστε σχεδόν απόλυτα σίγουροι ότι το αποτέλεσμά μας θα είναι πάρα πολύ καλό για το μέσο ασθενή μας. Ωραία. Κύριε Ροίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και για τα θετικά μηνύματα που μας αφήσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.